σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγα μίλια από το Γερολιμένο, όταν βρέθηκε μπροστά τους ένα από αυτά τα εντυπωσιακά ζώα. Θα πάμε αμέσως εκεί να δούμε την εικόνα και το ρεπορτάζ. Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Την βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία με την φάλαινα που κυριολεκτικά ύπταται πάνω από το νερό. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε αυτή την ώρα τον Θανάση Πουλόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και την εικόνα. Θανάση, μάθαμε την είδηση, χάρη σε σένα. Ναι, πραγματικά η εικόνα μιλάει από μόνη της, Θανάση, και είναι συγκλονιστική και το λιθάνε είναι αυτή, βέβαια, είναι από τα, όπως είπαμε και εμείς, από τα πιο εντυπωσιακά ζώα του πλανήτη. Έχετε ξαναδεί φάλαινα στην περιοχή? Όχι, ναι, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε καταγράψει κάτι παρόμοιο. Υπάρχει μια αναφορά για την Κόρινθο πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πάντως ευαισθητοποιήθηκε και υπάρχει μια νότια ομάδα που καταγράφει τις πάντες στην Ελλάδα και είχαμε επικοινωνία μετά από λίγο προσωπικό. Χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκε στη Μάνη και με τη Φαλιά. Νομίζω ότι την έχουν χαρτογραφήσει γιατί πλέον όλα τα ζώα έχουν κοτυπώσει. Άρα είναι Μανιάλισσα. Μπορεί να είναι και Χρυσιά. Μάλιστα. Η οποία μετακόμισε, ναι. Μετακόμισε. Να πούμε όμως ότι ήταν συγκεκή, γιατί το τεράστιο μέγεθος και ο θόρυβος φοβίζει, όμως ήταν πάρα πολύ φιλική, έκανε αυτά που ήθελε να κάνει τα κόλπα εκεί μπροστά τους και εξαφανίστηκε στα βαθιά. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θανάση Πουλόπουλος, και τώρα για την αθλητική σας ενημέρωση, ο Πάνος Μπλέσκης.